Αμάν έχω όμως εγώ Άσο στο μανίκι. Κάτσε να βγάλω τον Άσο. Ή μήπως να μην βγάλω τον Άσο και να βγάλω την υπέροχη, μοναδική, ανεπανάληπτη και... Νομίζω ότι ψήλωσε κι άλλο την τελευταία φορά που την είδα, Κατερίνα Γιατσόλου. Γι' αυτό σε έβαλα να καθίσεις για να φέρομαι από πιο ψηλή. Κάτσε να καθίσει αυτή, να έχω μια σιγουριά. Έλα, πείτε τώρα, γι' αυτό δεν κάνατε, λέτε ότι η χθεσινή πρεμιέρα δεν μετράει και μετράει η σημερινή. Κατερινάρα, ακριβώς. Δεν είχε έρθει το γούρι. Σου είπα να έρθει στην πρώτη εκπομπή, το σου είπα. Πες αλήθεια. Όχι, όχι, δημόσια να το πω. Μου είπε και θα ερχόμουν και το ξέρεις. Αλλά είχα γυρίσματα και τελείωσα η ώρα 5. Μιας και είπατε γυρίσματα, εγώ θέλω να σας πω ότι όταν το συζητήσαμε... Πόσες είμαστε, καλέ. Αχ, είχαμε και γυρίσματα. Ωραία, μιας και έχεις... Ωραία, χαίρομαι. Μ' αρέσει, με τρελαίνομαι. Είπες για τα γυρίσματα, δράτω με τις αφορμής αυτής να σου πω ότι όταν το συζητούσαμε ότι θα είναι καλεσμένη σήμερα, της λέω... Εγώ την Κατερίνα Γιατζόγλου την ξέρω από τους δύο ξένους και μου λέει από τους δύο ξένους πώς. Εγώ δεν έχω δει ποτέ αυτό το επεισόδιο. Λέω, μα ήταν οι δαιμόνια ρεπόρτερ μαζί με τον Μίλτο Μακρύδη που βρήκανε κάτι τη σκουντουρά του και το συζητούσαν. Και... θα σας πω και ένα. Τρομερός ρόλος και πολύ καλή ηθοποιός, να σου πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα σας πω και κάτι που δεν το ξέρετε. Mm-hmm. Που ήταν σχετικό με αυτό. Ότι όταν πήγανε στην έκθεση που πολλούνται τα σύριαλ, τα ελληνικά και αντίστοιχα, ξέρεις. Α, ναι, έκθεση ναι. Ήταν κάτι, αυτό μου το έλεγε, μου το είχε πει ο Τζόνιο Καλημέρης. Χρόνια τώρα αυτό πριν. Λοιπόν, τους είχε αρέσει, είχαν δει τα δύο επεισόδια που συμπτωματικά έπαιζα εγώ. Συμπτωματικά ήταν εκείνα τα δύο επεισόδια. Και οι Ολλανδοί λένε, θα το πάρουν, και τη Ξανθιά, πώς τη λένε, την πρωταγωνίστρια, και μετά ήταν ολόκληρη διαπραγμάτευση γιατί του στείλαν το άλλα τα πλάνα και λέει δεν είναι. Δεν βλέπουμε αυτές τις δύο που θέλαμε. Βλέπουμε κάποιους άλλους με μουσια. Όχι, και μια με μια περούκα. Και τον Μακρύδη, ναι. Και νομίζω ότι ήταν οι πρωταγωνιστές. Γιατί ήταν αυτά τα δύο επεισόδια που ήταν βασισμένα σε. Ακριβώς. Ήταν πάνω σας και πετούσες πόντες το σύριαλ. Φυσικά ήταν δύο μέτρα ξανθώμα, λίγα λόγια ματινά. Σου λέει αυτά θα πάρουμε. Με τους επτάμενους τους Ολλανδούς εδώ. Όχι, ζητούσαν πληροφορίες και δεν δίνανε. Σε ποιο agency είναι αυτή η ηθοποιός. Γιατί η Ευελίνα ήταν πρωταγωνιστή. Ναι. Σκέψω όμως τώρα περίπτωση, έτσι. Ναι, γιατί έτσι γίνονται. Ήταν το αστείο. Αυτά γίνονται έτσι. Πώς λένε για τους ατζέντες που περπατάνε στον δρόμο και δεν ήταν και δεν τα ξέρει ο κόσμος αυτά. Είναι ξέρει τα ωραία. Κοίτα τώρα όμως που το έχουμε και σε πλάνα. Τι μου θύμισε, το έχουμε πλάνα. Βέβαια, βρήκαμε. Αφού έγινε αυτό που έγινε, δεν θα βρίσκαμε πλάνα. Μα μου το λέει Αλέξανδρος και την Αλέξανδρα. Είναι δυνατόν να μην κοίτα τώρα, να σου πω κάτι. Άμα σου πω ότι μου αρέσει πιο πολύ τώρα, τι θα πεις δηλαδή. Δεν καλά τώρα, εσύ με αγαπάς γι' αυτό. Τι θα όχι, ρε Σκαντέρνα, σε βλέπω από κοντά όμως. Τι σε αγαπάω. Σε αγαπάω, ναι, αλλά βλέπω τα ματάκια μου. Είναι, ξέρεις, μια 20 ετία είναι αυτό πίσω, ε. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να έχουν περάσει 20 χρόνια. Και τελείως διαφορετικά, ξέρεις, η μόδα των μαλλιών, τα ρούχα. Το πανωφόρι σου είναι πάντως εξαιρετικό. Αυτό. Είναι wow. Και τώρα θα μπορούσε να το φορέσει. Δηλαδή είναι διαχρονικό. Αυτό πήγα να σου πω. Δεν θα μου έκανε εντύπωση αν το έχει ακόμα στην καρδαρόβα γιατί ήταν δικό της, ας πούμε. Ήταν δικό μου, ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι πάρα πολύ. Από τη Ρώμη το είχα πάρει, το θυμάμαι. Είναι ταγέρο. Ξαναγύρισαν και τα δερμάτινα. Ειδήσιο, ναι, καταπληκτικό. Να ακούσουμε λίγο, να ακούσουμε, Ρένικο. Πιστεύω αυτό που ακούω. Καλά, μόνο το σεξ σκέφτεσαι. Όχι, μου περνάνε και άλλες σκέψεις από το μυαλό. Απλά έτσι αγνώ. Ρε Σιμιλιάκο, έτσι, στο κουτουπιέ του Καραπιάλη, τι είναι αυτό που σε κάνει τόσο βλάκα. Δεν ξέρω, πάντως. Εξαιρετική, αλήθεια, πάρα πολύ. Τρομερή. Εγώ θα το κάνω τώρα. Θα ψάξω να βρω και θα κάνω το ρεπορτάζ. Φοβερό, 20 χρόνια ρε Κατερίνα από τους δύο ξένους. Πώς γίνεται αυτό. Γίνεται, βρε παιδιά. Εδώ έχουν γίνει χειρότερα αυτό. Δεν θα γίνει. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Να πάρω και εγώ την καρικλίτσα μου να έρθω κάτω εδώ. Να την πάρω λίγο. Μπορώ. Τα πιο ωραία είναι μπροστά πάντα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Είμαι αυτής της φιλοσοφίας. Θα καθίσεις κι εσύ. Θα κάτσω γιατί να σου πω κάτι. Δεν θέλω να δεν πιστεύω να καθίσεις εσύ και να σηκώσεις εμένα. Θέλει. Να κάνουμε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν θα μου φύγεις εκτός κάμερα. Εκτός πλάνων θα μου φύγεις. Δεν ξέρω. Συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Λοιπόν, λέγε, ξέρω ότι κάνετε φωτογραφίσεις για τις ανάγκες του περιοδικού. Γυρίσματα, βίντεο. Βίντεο, γιατί για το site. Το site βασίζεται πιο πολύ πάνω σε βίντεο. Mm-hmm. Οπότε όλα τα αντί να γράφεις κατεβατά άρθρα που είναι βαρετά και κανείς δεν τα διαβάζει. Εμείς κάνουμε ένα κλιπάκι πολύ ωραίο, με πολύ ωραία σκηνοθεσία. Και είναι wow. Και ο άλλος έχει ακριβώς όλη την πληροφορία οπτικοποιημένη. Είναι καινούριο. Πώς λέγεται? Είναι female.g.com. Okay. Είναι δίγλωσσο. Είμαστε σε 9 χώρες, μας βλέπουν 9 χώρες. Female.
Pavlag.com. Pavlag, σκέτο G. Ναι, ναι, ναι. Tel.com. Μπορούμε να το έχουμε, παρακαλώ. Female, Pavla. Μεσαία Pavla. Μεσαία Pavla. G.com. Μπορώ να κάνω άνετα το. Πώς το συνειρμό. Και το συνειρμό και τώρα ακούω και τη φωνή μου και το GPS επίσης μπορώ να κάνω πολύ, πολύ εύκολα. Πες μου λίγο για αυτά που μου λέει στο τηλέφωνο σχετικά με, με το ranking, δηλαδή με τον τρόπο με τον οποίο τσεκάρετε το site. Κοίταξε αυτό και στο στείλα γιατί ξέρεις, άμα το πεις, δεν είναι πιστευτό. Mm-hmm. Και το έχω κάνει copy-paste και το στέλνω γιατί εντάξει, ο άλλος σου λέει, okay, να χαλαρώσουμε λίγο. Mm. Η Αλέξα λοιπόν, τώρα ο κόσμος δεν ξέρει, η Αλέξα είναι μια ανεξάρτητη αρχή που ελέγχει το διαδίκτυο, ελέγχει την Google, ελέγχει τα sites βασικά, τι άνοδο έχουν, πώς πάνε, τι επισκεψιμότητα και όλο αυτό. Την αξιοπιστία ναι, τους και το περιεχόμενό τους. Την αξιοπιστία και είναι μια αρχή παγκόσμια η οποία δεν το συζητάμε ότι δεν μπορείς να κάνει, όχι εμείς, κανένας δεν μπορεί να κάνει. Βέβαια. Οπότε χθες το βράδυ μας στέλνει στους τεχνικούς μου ένα report η Αλέξα και μας λέει ότι είναι ένα περίεργο αυτό που συμβαίνει με εσάς, διότι έχετε ανέβει τις 90 μέρες ζωής σας, γιατί εμείς είμαστε ένα site τριών μηνών μόνο. Mm-hmm. Αυτό βλέπω, λοιπόν, τώρα το βλέπω εδώ, ναι. Female G δηλαδή. Και εγώ γι' αυτό μας βλέπεις λίγο έτσι, ναι. Δεν είναι από αγένεια. Τις 90 μέρες της ζωής σας έχετε ανέβει μόλις 369, όχι σκέτο, χιλιάδες θέσεις πάνω. Πώς γίνεται αυτό, πού το αποδίδεις, το site της Κατερίνας, πού το αποδίδεις. Αχ, τι ωραίο αυτό που έκανες. Ήταν πάρα πολύ απλό. Το έκανα Google στο κινητό μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το δείχνουν τα παιδιά έξω. Είναι τέλειο. Συγγνώμη, πώς. Δουλεύουμε μόνο 17 ώρες την ημέρα. Μόνο. Και χαμόγελο όμως το τέλειο. Γιατί είναι το χαμόγελο του χαζού αυτό. Και το χαμόγελο είναι δεν χαμογελάμε. Δείχνουμε τα δόντια μας. Ίσως είναι ένας από τους λόγους και έδωσε μία απάντηση για το πώς γίνεται να έφτασε στους 300.000. 369.000 θέσεις να ανέβεις. Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει. Να σου δώσω να καταλάβεις μια καλή άνοδος, μια καλή ανάπτυξη, το να ανεβαίνεις θέσεις, είναι wow, είναι γύρω στις 40 με 50.000. Το 369.000, εμένα όταν μου το είπε ο τεχνικός μου, του λέω αποκλείεται σε κάποιον άλλον ήταν αυτό. Κάτι λάθος. Κάτι λάθος. Και ήρθε σε εμάς, μου λέει Κατερίνα, κάτσε να στο στείλω, γιατί λέει female G, λέει την ενταμέριστα. Και μου λέει τώρα, παίζει να μας τσεκάρουν και για το περιεχόμενο. Ξέρεις, γιατί όταν βλέπουν τέτοια άνοδο, βέβαια, σου λέει πορνογραφία, κάτι δείχνουν κρυφά. Κάτι γίνεται εκεί που ναι, δεν γίνεται δεν έξω. Γίνεται. Αυτό είναι. Και έχουν και πολύ ωραία θέματα. Πρόσεξε ναι, λίγο. Άσελε Γκράχα, μιγμηνή πόζα στον καθρέφτη και το δυνατό μήνυμα. Πώς να συνδυάσεις σωστά τα καρό. Ρήνια, η άλλη δήλωση. Και χρηστικά και e-shop. Ναι, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη γκάμα θεματολογίας. Πιστεύεις ότι βοήθησε η καραντίνα σε αυτό. Κοίταξε, στην καραντίνα, στο lockdown, το φτιάξαμε. Και φτιάξαμε. Δουλεύαμε φτιάξει. Και στο lockdown 17 ώρες. Και συνέντευξη της Γιολάντας Πεπέ εδώ, της δικιάς μας. Ναι. Γιατί υπάρχει το Thes Best μέσα. Μου κάνεις ωραία πάσα. Μέσα στο Female G υπάρχει Thes Best. Υπάρχει μια ενότητα ολόκληρη που είναι τα καλύτερα της Θεσσαλονίκης. Μπράβο. Θα έχουμε θέση μέσα στο site. Εννοείται. Τώρα μόλις τελειώσουμε και αλλάξουμε ρόλους. Εσύ. Μα εννοείται. Δεν το συζητώ. Άρα μπορούμε μπράβο να κλέβουμε σας και θέματα από το site. Βέβαια. Πολλά. Καταρχάς τα δικά μας είναι, τα πιο πολλά είναι αποκλειστικά, γιατί λόγω τη διαστροφή επαγγελματική, εγώ ας πούμε, αυτό με τη Λίντα Ευαγγελίστα που ανεβάσαμε σήμερα το πρωί. Που μηνύει τον σύζυγό της και είναι μαζί με όλες εκείνες που μηνύουν. Είμαστε οι πρώτοι που το ανεβάσαμε και μας τα παίρνουν τα ειδησιογραφικά. Να σε Κατερίνα, ολόκληρη. Full screen, Κατερίνα. Θα κλάψω. Παίζει να κλάψω. Και εγώ θα κλάψω. Για άλλους λόγους. Εντάξει. Γιατί έχω τέτοια ομάδα εκεί. Έχει 6 e-shops. Είναι το μοναδικό site στην Ελλάδα που έχει 6 e-shops από όλο τον κόσμο. Έχει YouTube, αγιά έχει μας, πολύ βίντεο, αγιά μας, έχει πολύ εκπομπή, όλοι ας πούμε οι experts, έχουμε μια ομάδα, αυτό μας, βασικά εγώ πιστεύω ότι αυτό μας πούσαρε πολύ, μας μπούσταρε γιατί δεν το έχει κανείς. Έχω μια ομάδα, συγκεντρώσει μια ομάδα από 15 experts, ο καθένας στον τομέα του, δηλαδή πλαστικός, δερματολόγος, παθολόγος, γυμναστής, ρεφλεξολόγος, σεξολόγος, συγγραφέας, αρχιτέκτων, experts, με ένα βιογραφικό που το δείχνουμε στην αρχή γιατί ακριβώς δικαιολογεί για τη λέξη expert. Και μετά αυτή σου ανοίγεις
και περιμένεις να διαβάσεις το άρθρο τους και είναι μια εκπομπή που απευθύνεται σε σένα. Πεντάλεπτη, η οποία είναι εξαιρετική πάντα. Κάνουν και μπορεί ο κόσμος ναι, να δηλαδή ανοίγεις και βλέπεις, ας πούμε, τη Λίλη Πέ που είναι μία από τις καλύτερες ψυχολόγους στην Ελλάδα και το λέω αυτό γιατί προηγουμένως είχατε τον Χάρι. Mm-hmm. Είναι η υπεύθυνη του Ιδρύματος Χάρι για το θέμα της ψυχολογίας. Okay. Όπου όταν σου μιλάει, ας πούμε, η Λίλη, τα πέφτεις κάτω γιατί μιλάει σε σένα 5 λεπτά. Για κάποιο θέμα κάθε φορά. Υπέροχο. Άρα το κοινό ταυτίζεται με το εκάστοτε θέμα. Ναι, διαλέγει το θέμα του, διαλέγεις το θέμα σου. Δηλαδή, μόλις σε απέρριψε. Δες. Υπέροχο. Πώς θα το αντιμετωπίσεις. Θα πας να το κάψεις στο σπίτι, το αυτοκίνητο. Θέλεις κοιλιακούς. Δες. Ρουφίξου. Θέλεις γκόμενο. Δες. Κοίτα δίπλα σου τον συνεργάτη σου. Εκεί θα τον βρεις. Και πολύ πιο σοβαρά, ας πούμε. Ποια είναι τα μυστικά των πολύ πετυχημένων ανθρώπων. Και πράγματα που καίνε, ρε παιδί μου, και καθημερινά αντιμετωπίζει ο καθένας μπροστά του. Δεν χρειάζεται να είναι κάτι ειδικό, ας πούμε. Αυτό ήταν ένα κομμάτι το οποίο νομίζω ήταν αυτό που μας μπούσταρε. Δεν το έχει κάνει κανείς. Είμαστε οι πρώτοι που το κάνουμε. Ήδη έχουν αρχίσει και έχουμε βρει μιμητές και μας αντιγράφουν. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί η μοίρα του καλού είναι η αντιγραφή του και βασικά αυτό μου δείχνει ότι πάω καλά. Εκεί που πάω. Πολύ ωραίο αυτό το η μοίρα του. Ναι, πάρα πολύ. Ναι. Καλού είναι η αντίδραση. Εγώ χαίρομαι πραγματικά. Όταν μου λένε πω το τάδε site που είναι και πρώτο, ξέρω εγώ, δεύτερο σε αντιγράφει. Τέλεια. Και να σου πω και κάτι. Εμένα μου αρέσει αυτό. Ναι. Είναι... ναι, κάτι κάνω καλά. Είναι ωραίο. Και αυτό. Δεν είναι και ανταγωνιστικό του τύπου ότι. Καθόλου. Το καλό υπάρχει το καλύτερο που υπάρχει και επικρατεί και αυτό. Κοιτάξτε, θα σου πω καλύτερο κάτι. Είναι το η μοίρα του καλού, ναι. Είναι η αντιγραφή του από δεν το καλό. Δεν είναι ανταγωνιστικό, θα σου πω γιατί, Χριστίνα μου, γιατί ο κάθε ένα το κάνει. Διαφορετικά σύμφωνα με αυτό που έχει μέσα στο κεφάλι βέβαια. Του. Τώρα κάποιος, εγώ μπορώ να αντιγράψω εσένα, αλλά δεν ξέρω τι έχεις μέσα στο κεφάλι σου. Οπότε εσύ πάλι θα πας πιο μπροστά, είναι δικό σου αυτό. Κατάλαβες, αν το έχεις γεννήσει εσύ. Mm-hmm. Καταλαβαίνω. Εξελίσσεις την ίδια και την προσαρμόζεις στον εαυτό σου και δεν μπορεί να είναι το ίδιο πράγμα, ρε παιδάκι. Πολύ σημαντικοί άνθρωποι που είναι. Που εφευρίσκουν κάποιο πράγμα, όταν τους λένε ότι δεν θα βάζει μέσα στο αντιγράψουν, οι περισσότεροι απαντούν ότι όχι, γιατί δεν θα το κάνουν τόσο καλά όσο θα το κάνω εγώ. Ναι, ακριβώς αυτό και παρόλα αυτά και χαίρομαι. Γιατί λέω ωραίο, είναι καλό. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε τι λέω, τι προτείνω. Προτείνω να κλείσουμε την εκπομπή, γιατί θα αρχίσει να. Ορίεται ο σκηνοθέτης και αυτός προτείνω. Ο καλός κύριος που δίνω παιδί. Αυτός ο καλός δεν ο κύριος. Έχει μιλήσει. Δεν έχει πει τίποτα ο καημένος. Τι να πει ο άνθρωπος με σένα, αγάπη μου. Μια χαρά το πάθελε. Τι να πει ο άνθρωπος δεν με έχει σένα. Πει, κουβέντα δεν έχει πει. Τι να πει. Κατερινιά μου, πότε θα ξανάρθει στη Θεσσαλονίκη. Τώρα έρχομαι πολύ συχνά. Είναι το τρίτο δεκαήμερο που έχω έρθει, γιατί πρέπει να φτιάξω το Thes Best και έχει πάρα πολύ κόσμο που πρέπει να αναδειχθεί και να τον. Να τον δείξουμε έτσι πολύ ωραία στα καλύτερά του. Mm-hmm. Θα έρθω το επόμενο δεκαήμερο. Θα σε δηλαδή θα φύγω τώρα. Αύριο και θα έρθω σε μια εβδομάδα. Εγώ πότε θα έρθω, πότε βγαίνω. Οπότε, κοίτα, η καρεκλίτσα εδώ θα είναι άδεια. Ντάξει. Όποτε θέλεις, όποτε γουστάρεις. Ναι, και εγώ θέλω να σχολιάζω. Ό,τι ωραία, θέλεις. Αυτό θέλω. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Την άλλη Τετάρτη. Όχι, γίνεται την άλλη Τετάρτη, 28. Την μεθεπόμενη Τετάρτη. Ναι, μόνο του πει λέει, δεν θα λέει και η σκηνοθέτη και η γυναίκα. Εντάξει. Μετά τα εορταστικά, τα τριήμερα και αυτά. Μετά, στο καπάκι. Γιατί γιορτάζουμε κιόλα σαν Θεσσαλονίκη, αυτό εννοώ. Σωστά. Οπότε εγώ θα βγω, ναι, θα έρθω μετά. Πολύ ωραία, αυτό. Έκλεισε. Έκλεισε.